Γιώργος έτσι. Ο Γιώργος είναι λιγότερο παλιός, ξέρετε. Αλλά δεν τολμάει να κάνει προτάσεις. Αλλά επειδή μου είπε καλύτερα λόγια για τη σχολή, βάλαμε μέσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα, εγώ το χαίρομαι γιατί θα το εξηγήσω μάλιστα και στην ώρα της διάλεξης. Γιατί κανονικά όταν ο μιλητής λέει το χαίρομαι, πάνω κάτω πιστεύετε ότι είναι διπλωματικός και ευγενικός και λέτε εντάξει, τι να πει ότι δεν το χαίρετε, έτσι είναι. Αλλά μετά στο τέλος της διάλεξης θα καταλάβετε ότι είναι απόλυτη ειρηνή και μπορεί να είναι και υπέρ του ανθρώπινου σε σχέση με το κλασικό. Θα ήθελα να αρχίσω επειδή μου βάλετε και φως. Α, για να κάνουμε ένα τεστ. Μπορούμε να σβήσουμε την αίθουσα απλώς για λίγο να δω πώς είναι χωρίς να έχει καθόλου φωτισμό. Βάλτε. Ξέρω ότι η κάμερα θα νευριάσει. Συνήθως. Είδα και το ωραίο μπαστούρι. Ωραία. Άρα θα ήθελα να κάνουμε έτσι. Τώρα μπορεί ο παπάς έτσι όπως το παρουσίασε, άφησε ελεύθερο το πλαίσιο, δεν γίνεται. Άρα, θέλω να σκεφτείτε πρώτα απ' όλα ότι αρχίζουμε με αυτό το φως. Άρα, γιατί αρχίζουμε με αυτό το φως, γιατί συνήθως στα Βυζαντινά ξεχνάμε ότι ο αρχικός φωτισμός είναι φωτισμός ουσιαστικά κεριού ή ακόμα τέτοιου είδους. Άρα αυτό που ήθελα να σας δείξω είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν και τεχνικά θέματα. Αν τώρα μιλήσω για 19 λεπτά, θα με βλέπετε πολύ ξεκάθαρα. Άμα σταματήσουμε, που θα το σταματήσουμε και ελπίζω μετά να μην φοβηθείτε, να πείτε τι θα κάνω τη διάρκεια συνεχώς έτσι, θα δείτε ότι θα έχετε ένα θέμα, γιατί όταν θα το ξανάψουμε θα το βρίσκετε πολύ έντονο το φωτισμό και μετά θα αναρωτηθείτε γιατί κάναμε αυτό το τεστ. Άρα να θυμάστε, ας πούμε, ότι αν βγάζουμε φωτογραφία στην αστροδρομία, βάζουμε απόλυτο σκοτάδι και φωτιζόμαστε με λάμπες οι οποίες είναι κόκκινες. Να μπορούμε να κάνουμε τις μετρήσεις και να μην μας ενοχλεί όσο αφορά τα αστέρια. Το πρώτο τεστ που προσπαθώ να σας πω τώρα είναι το εξής. Όταν βλέπετε μια βυζαντινή εικόνα, βλέπετε το φως ή δεν βλέπετε το φως. Τώρα οι δασκάλες θα πούνε ή πολλή ερώτηση τώρα αυτήν εδώ. Έτσι είναι. Άρα προσπαθώ να σας πω το εξής. Όταν θα κοιτάξετε ας πούμε έναν πίνακα κλασικό, θα πείτε ας πούμε ο ήλιος είναι εκεί, το φως είναι εκεί, έχει σκιές. Άρα όσοι αναρωτούνται αν βλέπουν το φως, αναρωτούνται αν βλέπουν σκιά. Θα δείτε είναι πιο εύκολο σαν ερώτημα. Και προσπαθώ να σας πω, ακόμα και ο κώδικας του φωτισμού και της σκιάς μέσα στη βυζαντινή τέχνη έχει μερικά χαρακτηριστικά, αλλά επειδή τα βλέπουμε συνεχώς μέσα στο μεγάλο φως, ξεχνάμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά θα ήθελα να αρχίσω με αυτό. Πρώτα απ' όλα θέλω να σκεφτείτε ότι όταν κοιτάζετε τη νύχτα και κοιτάζετε τον ουρανό, τι βλέπετε. Είναι πολύ λίγοι που αντιλαμβάνονται ότι βλέπουν ήλιους της νύχτας, οι οποίοι είναι πάντα εδώ. Ενώ εσείς την ημέρα βλέπετε έναν ήλιο. Άρα αυτός ο μοναδικός ήλιος σβήνει τους ήλιους της νύχτας. Αν δεν υπήρχαν ήλιοι της νύχτας, η νύχτα θα ήταν πραγματικά μαύρη. Τώρα το ερώτημα, γιατί προσπαθώ να σας το περάσω με αυτόν τον τρόπο, είναι να σκεφτείτε ότι όταν στην Εκκλησία μας μιλάμε για το Βυζάντιο, πολλοί από εμάς νομίζουν ότι το Βυζάντιο τελείωσε το 1453. Αν είχε τελειώσει εξ ολοκλήρου το Βυζάντιο, τότε γιατί έχουμε Εκκλησία που έχει αυτό το ύφος. Στην πραγματικότητα το πνεύμα του Βυζαντίου είναι ακόμα εδώ και είναι η Εκκλησία μας. Αυτό το δυσκολευόμαστε να το συνειδητοποιήσουμε, και το βλέπετε, γι' αυτό αρχίσαμε με το σκοτάδι, το βλέπετε στην πραγματικότητα όταν θα πάτε στα κατεχόμενα. Διότι εκεί πέρα θα δείτε αγιογραφίες με τρυπημένα μάτια, θα δείτε ότι έχουν αφαιρέσει το σταυρό, έχουν βγάλει την καμπάνα και αυτά που θεωρείτε ότι είναι αυτονόητα,
καταδείτε μέσα στο δικό σας το χώρο κανονικά. Άρα θα ήθελα τώρα να ανάψουμε το φως, επειδή μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, και να καταλάβετε ότι θα ξεκινήσουμε με το φως, σίγουρα θα κλείσουμε με το φως, αλλά στο ενδιάμεσο θα μιλήσουμε και για τα χρώματα. Όσο αφορά λοιπόν το φως, το αρχικό φως σε μια βυζαντινή εικόνα, θα βέβαια οι άνθρωποι που ήρθαν μόνο τώρα σου λέει τι κάνανε εδώ πέρα, άρα ήταν απλώς παραδοσιακή κατακόμβη, εφόσον μας βάλατε από κάτω, ας αρχίσουμε τα δεδομένα. Άρα, πρώτες ερωτήσεις, αν σας ξαφνιάζουν οι ερωτήσεις, να θυμάστε ότι ήρθαμε εδώ για να σκεφτούμε. Άρα, όταν είμαστε στην Ανάσταση και ανάβουμε ένα κερί για τον Γιώργο με αγάπη, έχετε σκεφτεί τι κάνετε την ώρα που το ανάβετε το κερί? Τα κανονικά παίρνετε ακριβώς τα ίδια κερία όλοι. Το κερί θα το ανάψετε από την πηγή και πολλοί από εμάς αυτό που προσπαθούν είναι να το ανάψουν. Ενώ στην πραγματικότητα είναι να το διαδώσουν. Άρα, εξηγώ. Ας πούμε, ανάβετε το κερί σας και δεν υπάρχει κανένας γύρω σας, μα κανένας, που να έχει κερί που δεν είναι αναμένο. Πώς νιώθετε? Κανονικά, αυτοί που σκοπεύουν σε αυτόν τον στόχο να ανάψουν το κερί τους, θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι. Τελειώσαμε. Τα κοιτάζουν γύρω τους, όλα τα κερία είναι αναμένα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτό σας αφήνει κάτι του τύπου δεν το ξαναέδωσα. Άρα, κοιτάξτε πώς πάει. Πόσες φορές το ανάβετε το κερί σας? Μία. Ενώ το ανάβετε το άλλο, πολλές. Άρα, λειτουργείτε στην Ανάσταση ως πολλαπλασιαστής. Ενώ στην αρχή έχετε την επίγνωση ότι είναι απλώς μια σκυτάλη. Αν μετά μόνο ένα σκυτάλη θα το δίνατε, ας πούμε ο παπάς θα το δίνει σε μένα, μετά εγώ το δίνω στον Κύριο και τα συνεχίζουμε. Αυτό είναι ένα. Γιατί σας λέω αυτά τα πράγματα όσον αφορά την αγιογραφία? Στην αγιογραφία έχουμε την εντύπωση αρχικά ότι είναι σκυταλοδρομία. Εκτός από τους δασκάλους που αυτοί καταλαβαίνουν αμέσως ότι έχουν ένα πολλαπλασιαστικό δίκτυο. Εδώ, άμα το σκεφτείτε ότι ανάβετε μία φορά και διαδίδεται πολλές φορές, θα δείτε ότι την ώρα της διάδοσης είστε πιο κοντά στην πηγή. Ενώ την ώρα που ανάψατε, είστε πιο κοντά στον πιστό. Δηλαδή απλώς ανάψατε, είστε πιστός, αλλά όταν το διαδίδετε, είναι αυτό που μας ζητάν. Δηλαδή δεν μας ζητάν απλώς να το ανάψουμε και να φύγουμε. Φανταστείτε τώρα, ανάβετε το κερί σας και πάτε σπίτι. Πώς σας φαίνεται? Δεν ανάβει κανένα στο ενδιάμεσο. Του βλέπετε όλου με κεριές σβησμένα και εσύ πηγαίνετε και λέτε: εγώ το κατάφερα, πάω σπίτι. Δεν θα σα ξάπιαζε. Πάνω κάτω είναι αυτό που κάνουμε στην κλασική τέχνη χωρί να είναι βυζαντινή. Βλέπετε. Άρα ο καθένα έχει το πίνακα κάτω, το έκανε, βγαίνει, τρέχει και τον τέλειωσε. Η εξήγηση όσον αφορά τώρα την επιλογή του τίτλου. Όπως ξέρετε, στην παραδοσιακή βυζαντινή τέχνη, εσείς αν λέω πράγματα που σας νευριάζει, θα μου το πείτε στο τέλος. Αυτός εδώ αντέχει, ξέρω γιατί είναι και γνωριζόμαστε. Άρα, στην κλασική βυζαντινή τέχνη, δεν έχουμε υπογραφή. Άρα, εδώ είναι ακόμα χειρότερο, αν το σκεφτείτε σε σχέση με το κερί. Σκεφτείτε, υπάρχει το κερί. Όταν ας πούμε είστε μέσα στην εκκλησία και υπάρχουν διάφορες λαμπάδες, είναι μερικές που έχουν ακόμα και μονόγραμμα, χριστόγραμμα, έχουν μερικά στοιχεία. Μόλις παίρνετε το κερί σας είναι ανώνυμο. Στην πραγματικότητα είναι το ίδιο με την βυζαντινή τέχνη. Αρχικά, όταν πραγματικά είστε πιστοί, τουλάχιστον στην παράδοση ας πούμε αρχικά, στην πραγματικότητα η ιδέα, ο αγιογράφος, δεν ζωγραφίζει. Έχει ενδιαφέρον γιατί στην αγιογραφία, στην πραγματικότητα μιλάμε για γραφή και όχι για ζωγραφία. Άρα, όταν λέμε ας πούμε ότι μια εκκλησία
Είναι γεμάτη με γεωγραφίες. Πώς το λένε? Πείτε τη λέξη. Γεμάτη, παντού. Αγιογραφημένη. Όχι, αγιογραφημένη δεν είναι αυτό. Έχει στολιθεί. Ναι. Στην πραγματικότητα αγιογραφημένη μπορεί να είναι σε μερικά σημεία. Το να είναι εξ ολοκλήρου. Εντάξει. Μπαίνουμε σε ένα άλλο πλαίσιο. Στην πραγματικότητα είναι για μας είναι σαν να είναι το βιβλίο που έχει ολοκληρωθεί. Ενώ όταν έχετε μερικές αγιογραφίες είναι απλώς σελίδες με μια εικονογράφηση τοπική. Το πρόβλημα που έχουμε με την αγιογράφηση είναι ότι έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες. Έχει καθίσματα, γιατί είναι μερικοί που κάθονται όρθιοι. Και εδώ έχει ένα κάθισμα. Και είναι και η μικρή κιόλα. Εδώ έχει ελάτε, εδώ. Ελάτε. Είναι από τον κύριο. Ελάτε, παιδιά. Εκτός τη θέση που είναι πίσω. Εδώ, εδώ, μην τρέπεσαι, μην τρέπεσαι. Έχει ένα κάθισμα εδώ, καθίστε. Άρα, δύο μεγάλες διαχωριστικές γραμμές. Είναι η αγιογράφηση που γίνεται πάνω σε τοίχο και η αγιογράφηση που γίνεται πάνω σε αυτό που λέμε τώρα εικόνα. Η αγιογράφηση πάνω στο τοίχο είναι μια εντελώς διαφορετική τεχνική. Άρα, να ξέρετε, αρχικά, στην πραγματικότητα, αναρωτιόμαστε τι είναι το πιο σπουδαίο. Άρα, το λέω αυτό, λέγοντας το εξής. Είναι η εκκλησία που έχει εικόνες ή οι εικόνες που έχουν εκκλησία. Άρα μην απαντήσετε, αφού θα το σκεφτείτε για να μην εκτεθείτε. Διότι θα δείτε ότι ενώ λέμε ότι είναι το ένα, κάνουμε το άλλο. Και εννοώ με αυτό. Πρώτα απ' όλα θα αρχίσουμε τους τοίχους. Όπως ξέρετε, στον τοίχο, όταν το κάνουμε, κάνουμε την τεχνική φρέσκο. Αλλά η τεχνική φρέσκο, αν θέλετε, είναι ένα οξύμορο όσον αφορά την τεχνική και τη διαδικασία. Δηλαδή, είναι μια τεχνική που πρέπει να γίνει γρήγορα από έναν δάσκαλο, δηλαδή στο φρέσκο συνήθως δεν βάζουμε μαθητή γιατί έχουμε ένα θέμα, ή να είμαστε ακριβείς εκτός από τα γεμίσματα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ με τα γεμίσματα. Άρα το θέμα είναι ότι ο τοίχος είναι νοπός και πρέπει να στεγνώσει μαζί. Άρα τα χρώματα μπαίνουν μέσα στον τοίχο. Ένα τραγικό λάθος που κάνουμε τώρα μην το παίρνετε προσωπικά αν είστε σε αυτήν την κατηγορία, γιατί μερικές φορές ακόμα και η Εκκλησία είναι σε αυτήν την κατηγορία, είναι ότι βάζουμε τώρα μπογιά πάνω σε στεγνό τοίχο. Αυτό εγώ το ονομάζω φλούδα. Η διάρκεια της φλούδας είναι μερικές δεκαετίες. Εντάξει, ό,τι και να βάλετε. Άρα, οι παλιοί δεν ήταν ηλίθιοι. Δεν έβαζαν όλη αυτή τη τεχνική δυσκολία για να μπουν τα χρώματα μέσα στον τοίχο, γιατί καταλάβαιναν ότι άμα δεν μπουν μέσα στον τοίχο, και είναι μόνο της επιφάνειας, η φλούδα, πολύ γρήγορα θα εξαφανιστούν. Όταν βλέπετε λοιπόν, ας πούμε, ανθρώπους που έχουν κάνει υποτίθεται αγιογράφηση μιας εκκλησίας, και την βλέπετε αυτή την εκκλησία μετά από 50 χρόνια. Συμβαίνει αυτό, εντάξει, όταν έχετε κάποια ηλικία το βλέπετε. Και βλέπετε τις εικόνες που είδατε όταν ήσασταν μικροί να είναι χάλια. Και τώρα εσείς ο ίδιος πάτε σε άλλη εκκλησία που οι εικόνες είναι άκτες ενώ έχουν αιώνες. Εδώ κανονικά σας νευριάζει. Θα σας υπενθυμίζω οι μπογιές μας, οι καλύτερες μπογιές, τώρα μιλάω για λαδομπογιές, όχι μπογιές, δεν λέω για τη σκόνη, γιατί η σκόνη αυτό δεν έχουμε θέμα, αλλά μετά όταν μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία, καλύτερες μπογιές τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αυτές που διατηρούνται 150 χρόνια. Με αυτό που λέμε χρώμα μουσιολογίας. Δηλαδή, βάφετε ας πούμε την εικόνα σας, την βάζετε σε ένα χώρο μουσιακό, το λέω κωδικοποιημένα, και αυτή η εικόνα δεν θα αλλάξει χρώμα 150 χρόνια. Άμα αγοράζετε, φαντάζομαι ότι έχετε και μαθητές εδώ μέσα, δεν έχει. Όταν αγοράζετε ας πούμε τη λαδομπογιά, είναι αυτό που λέμε τα αστέρια. Άρα είχετε ή τα αστέρια ή τα συν. Όταν έχετε λοιπόν τρία αστέρια ή τρία συν, αυτό είναι 150 χρόνια. Σε άλλες κατηγορίες θα είναι 120 χρόνια. Δηλαδή τώρα ξέρουμε την τεχνολογία για να διατηρήσουμε τον χρόνο. Να ξέρετε ότι είναι μια τεράστια δυσκολία και το έχουμε σε όλη την ιστορία της Βυζαντινής τέχνης και ακόμα και μετά, για άλλες κατηγορίες,
ας πούμε, ακόμη για πειράματα του Νταβίντσι, που δεν είναι του Βυζαντινού, έχει κάνει πράγματα που έχουν χαθεί τα χρώματα. Διότι έκανε μερικά πειράματα και δεν του βγήκαν. Αλλά πού να το ξέρει αυτό, ότι ένα πράγμα το κάνει το πείραμα και μετά εξαφανίζεται μετά από 40 χρόνια. Εδώ λοιπόν η τεχνική του φρέσκου είναι δύσκολη γιατί, πρέπει να κάνετε γρήγορα κάτι που θα μείνει. Ενώ εμείς έχουμε την τάση ότι είναι σημαντικό όταν θα μείνει κάτι να είμαστε σε πλαίσιο βραδύτητας. Το θέμα είναι ότι εδώ είναι καθαρά τεχνικό, ο τείχος στεγνώνει. Άρα, αν στεγνώσει πιο γρήγορα από εσάς και έχετε μερικά σημεία που είναι ήδη στεγνά, όταν θα το τελειώσετε, ποιο είναι το πρόβλημα? Ξεβάζω. Όχι, όχι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Βλέπετε, διότι δεν φαίνεται. Θα φανεί πολύ πιο μετά. Που σημαίνει ότι αν οι παλιοί επέμεναν τόσο πολύ στο φρέσκο, είναι ότι δεν έκαναν αγιογράφηση για να φανεί, αλλά για να μείνει. Τεράστια διαφορά. Και αυτό όπως το βλέπετε και στη σύγχρονη τέχνη, πολύ συχνά το κάνουμε απλώς για να φανεί, κάνουμε μια έκθεση, προσπαθούμε να πουληθεί και τελειώσαμε. Ενώ εδώ αυτός το κάνει και πρέπει να μείνει. Όταν λοιπόν κάποιος σας λέει ότι θέλω να μου κάνεις μία αγιογράφηση και θέλω να μείνει τουλάχιστον 5 αιώνες, οι προδιαγραφές είναι λίγο παράξενες. Άρα, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, θα κάνει ουσιαστικά ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να κρατήσει, ας πούμε, 5 αιώνες. Όταν λέω 5 αιώνες, το λέω συντηρητικά γιατί έχουμε και άλλο. Ποιος από εμάς ασχολείται με αυτές τις τεχνικές τώρα? Στην πραγματικότητα, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε γρήγορα κάτι που θα είναι γρήγορο. Άρα, ο χρόνος μέσα στην βυζαντινή τέχνη είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι ενσωματώνεται μέσω της αρχιτεκτονικής. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αγιογράφηση, όταν γίνεται σε φρέσκο, μπαίνει στον χώρο της αρχιτεκτονικής. Η εικόνα, όταν είναι σε εικόνα και είναι φορητή, δεν έχει σχέση με την αρχιτεκτονική, έχει σχέση με την τέχνη της ζωγραφικής, όχι όμως της αρχιτεκτονικής. Άρα, μετά έχουμε τα μεγέθη. Όπως το βλέπετε, ας πούμε, συνήθως όταν κάνουμε ένα τρούλο, πολλοί από εμάς θεωρούν ότι αυτό που γίνεται σε μια εκκλησία είναι απλώς μια αναπαράσταση από αυτό που θα κάνω σε μια μικρή εικόνα. Δεν έχει καμία σχέση. Όταν ο άλλος είναι υποχρεωμένος να βάψει ανάποδα, να βάψει σε τρούλο, και έχει μια παραμόρφωση που προέρχεται από τη γεωμετρία, οι δυσκολίες που έχει, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν βάφετε, ας πούμε, ένα τρούλο, πώς μπορείτε να κάνετε πίσω για να δείτε τι βλέπετε? Είναι πολύ απλό, ξανακατεβαίνετε. Ξανανεβαίνετε, ξανακατεβαίνετε και ξανανεβαίνετε. Ενώ, ας πούμε, όταν κάνετε την εικόνα σας, κάνετε λίγο έτσι και βλέπετε ότι εντάξει, είναι OK. Και μερικές φορές, να ξέρετε τώρα που έχουμε και τους φωτογράφους, συμφέρει να πάρετε μια φωτογραφία, να την βλέπετε από πολύ μακριά και βλέπετε κάτι ελαττώματα που δεν τα είχατε εντοπίσει όταν είσαστε σε μια απόσταση 1,5 μέτρο. Άρα, συνήθως το βλέπουν οι πιο ειδικοί, θα λέω και μερικά πιο ειδικοί, είναι ότι όταν έχετε τον κατάλογό σας με τα JPEG, το βλέπετε από μακριά και έχετε όλες τις εικόνες μαζί, εκεί πέρα βλέπετε ελαττώματα. Ενώ πριν δεν τα είχατε δει, λες, εδώ φαίνεται. Μπαίνει λοιπόν σε αυτήν την κατηγορία της τεχνικής χρόνου μέσω της παράδοσης. Άρα θέλουμε, ας πούμε, φως. Όπως ξέρετε, όσο αφορά την βυζαντινή τέχνη, δεν έχουμε προοπτική. Εντάξει. Ή για να είμαστε ακριβέστεροι, η προοπτική είναι λανθασμένη. Άρα πότε είναι λανθασμένη, και αυτό θα είναι και μια ολόκληρη ιστορία, και ελπίζω να μην τσακωθούμε στο τέλος, εντάξει. Κρατηθείτε λίγο, θα τσακωθούμε κρυφά, αλλά θα δείτε που το πάω. Όσοι, ας πούμε, δεν βλέπουν το θέμα της προοπτικής, άμα βλέπετε μόνο ένα πρόσωπο, πρέπει να είστε πάρα πολύ ειδικός για να καταλάβετε ότι ο άλλος δεν ξέρει προοπτική. Όταν όμως βλέπετε το βιβλίο που κρατάει ή την πολυθρόνα στην οποία κάθεται, αυτό σας κάνει καραμπάμ ότι με το δικό σας το τωρινό μάτι δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Βλέπετε, αυτό το δεν θα πρέπει. Άρα,
Θέλω απλώς να σας πω ότι πολλοί νομίζουν ότι είναι καλό που δεν έχουμε προοπτική και συνεχίζουμε να κάνουμε αντιγραφή της μη προοπτικής. Ενώ στην πραγματικότητα η προοπτική ήταν απλώς άγνωστη. Δεν είναι ότι την ήξεραν και δεν την απεικόνιζαν, είναι ότι τους έγινε έτσι. Αν το σκεφτείτε ορθολογικά, θα δείτε ότι ένας άνθρωπος, τώρα θα μιλήσω και για τον εγκέφαλο, ένας άνθρωπος όταν ζωγραφίζει, δεν ζωγραφίζει αμέσως με προοπτική. Υπάρχει μια τεράστια δυσκολία που προέρχεται από την ανάλυση των ματιών μας και του εγκεφάλου μας. Άρα η προοπτική ανακαλύφθηκε σιγά σιγά με πολύ μεγάλη δυσκολία, διότι προσέξτε, δεν είναι η προοπτική αρχιτεκτονικής, η οποία είναι γνωστή εδώ και αιώνες από την αρχαία Ελλάδα, βλέπετε. Η τεχνική εδώ έχει μια δυσκολία, είναι η αναπαράσταση του κόσμου σε τρεις διαστάσεις, αλλά αναπαράσταση σε δύο. Άρα, μαθηματικά τώρα έχουμε μια προβολή, η οποία παραμορφώνει, το βλέπετε πολύ απλά ακόμα και για έναν χάρτη, όταν έχετε μια κερτότητα το βάζετε σε επίπεδο, και εδώ η προβολή που παραμορφώνει είναι αυτή που πρέπει να προβλέψει το μάτι να το δείτε. Άρα, τι προσπαθώ να σας πω. Στη βυζαντινή τέχνη δεν έχουμε οφθαλμαπάτες. Ενώ οφθαλμαπάτες μπορούν να έχουμε στην τέχνη. Φτιάχνουμε μερικά στοιχεία για να μοιάζει με κάτι άλλο. Γιατί στην πραγματικότητα η απεικόνιση του ματιού είναι ελαττωματική από παλιά. Άρα, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, είναι ότι κάθε φορά που ζωγράφιζαν πάνω στο αρχιτεκτονικό, η προοπτική ήταν φτιαγμένη από την αρχιτεκτονική. Και αυτό δεν το συλλαμβάνουμε σαν κόνσεπτ. Και η ιδέα ποια είναι. Όταν βλέπετε μια εκκλησία και την βλέπετε εντελώς γεμάτη και μετακινήστε, προοπτική έχετε. Αλλά την έχετε από τις τρεις διαστάσεις της ίδιας της εκκλησίας. Η προοπτική έχει μερικά στοιχεία, όπως σας είπα για τον Τρούλο, η συνήθως είναι με την Παναγία, τον κεντρικό άξονα, ότι άμα τη ζωγράφιζε κανονικά, όπως ήταν μια επιφάνεια, θα τη βλέπετε στραβή. Και γι' αυτό, για όσους μπαίνουν στο ιερό και είναι από πολύ κοντά, βλέπουν ότι είναι λίγο παραμορφωμένη, γιατί βέβαια έχει την κερτότητα. Και προσπαθώ να σας πω με αυτές τις έννοιες. Νομίζω σιγά σιγά θα το δούμε ότι αρχικά η βυζαντινή τέχνη δίνει την εντύπωση στον μη ειδικό ότι είναι αντιγραφή. Εντάξει. Αντιγραφή. Αλλά τώρα το ερώτημα είναι, είναι η βυζαντινή τέχνη αντιγραφή ή είναι υπογραφή. Η αντιγραφή τι σημαίνει. Αντιγραφή θέλει να πει ότι κάνω ακριβώς το ίδιο. Άρα θα μου πείτε, πρέπει να έχει μερικά στοιχεία αντιγραφή, γιατί το βλέπουμε ας πούμε στα πρώτα μαθήματα. Λέμε, ας πούμε, τη μύτη την κάνεις έτσι, υπάρχουν μερικοί κώδικες που δεν μπορείς να τους αλλάξεις. Όμως, εφόσον είναι αντιγραφή, πώς θα αναγνωρίζετε τις εποχές. Βλέπετε, έχετε ένα παράδοξο. Αν πιστεύετε πραγματικά ότι είναι αντιγραφή, θα πρέπει να ήταν διαχρονικά του ίδιου τύπου και μετά όταν το βλέπετε, να είστε ανίκανοι να πείτε αν αυτό είναι του 18ου, του 12ου ή του 21ου. Θα το βλέπετε μόνο από την τεχνική της Εκκλησίας. Αλλά ας πούμε, άμα είναι εικόνα, πώς καταφέρετε και βλέπετε ένα διαφορετικό ύφος. Στην πραγματικότητα, αρχίζουμε με μια αντιγραφή όπως το κάνουμε σε όλη την ιστορία της τέχνης και μετά σιγά σιγά υπάρχουν μερικές διαφοροποιήσεις. Και αυτό είναι που ονομάζω η διαφορά που κάνει τη διαφορά. Εδώ λοιπόν ένας ειδικός είναι ικανός να αναγνωρίσει όχι μόνο την εποχή, αλλά τον ζωγράφο. Τον αγιογράφο, μόνο και μόνο από μερικές τεχνικές λεπτομέρειες που τις βάζει με έναν τέτοιο τρόπο που το κάνει σχεδόν μόνο αυτός. Και ακόμα καλύτερο, είναι μερικοί που αναγνωρίζουν τους μαθητές του δασκάλου. Δηλαδή λέμε αυτό μοιάζει, τώρα μην πούμε ονόματα που σας βάλουμε στα τεχνικά, ας πούμε είναι του τύπου α, αλλά λέει, αυτό δεν είναι ακριβώς ο α. Μάλλον είναι ο β με καθοδήγηση του α. Και έχει ενδιαφέρον γιατί τώρα ξαφνικά η βυζαντινή τέχνη αποκτά μια ιστορικότητα. Αν ήταν λοιπόν αντιγραφή, και πρέπει να το βγάλετε από το μυαλό σας αυτό, θα ήταν άχρονη.
ενώ η Βυζαντινή τέχνη είναι διαχρονική. Το διαχρονικό θέλει να πει ότι υπάρχουν μερικά στοιχεία που τα βλέπουμε σε πολλούς αιώνες και δεν αλλάζουν και τα άλλα, αυτές οι μικρές διαφορές, αλλάζουν. Άρα, όπως ξέρετε, δεν έχουμε το λεγόμενο τοπίο. Δηλαδή, σε μία Βυζαντινή εικόνα, τώρα μιλάω για εικόνα, κάθε φορά που θα λέω εικόνα εννοώ φορητή, εντάξει, να μην... Άρα, σε μία Βυζαντινή εικόνα, ας πούμε όταν έχετε την απεικόνηση ενός Αγίου, θα δείτε ότι αυτό που ονομάζουμε εμείς το φόντο, είναι πάρα πολύ απλό. Και γι' αυτό θα δείτε ότι από τις... Όπως λέω, το βλέπετε εδώ, εντάξει, δεν είναι να σας το δείξω, είναι αποδεικτικό, είναι ότι ζωγραφίζουμε απ' έξω προς τα μέσα. Εντάξει. Άμα το σκεφτείτε, ας πούμε, πάτε σε ένα χώρο και κάνετε, ας πούμε, τα τουριστικά και σας λένε, άμα θέλετε καθίστε 5 λεπτά, θα σας ζωγραφίσουν. Εντάξει. Θα δείτε ότι σας ζωγραφίζουν από μέσα προς τα έξω. Εντάξει. Δηλαδή ποτέ, ποτέ δεν θα δείτε έναν τύπο που θα κάνει το γύρο, θα κάνει έτσι το γύρο και σιγά σιγά θα έρθει και θα τελειώσει. Στην πραγματικότητα ξέρουμε μάλιστα ότι αρχίζουν από το μάτι. Θα αρχίσει από ένα μάτι, πηγαίνει στο άλλο, μετά κατεβαίνουμε στη μύτη. Έχει μια αλγοριθμική που είναι ριζικά διαφορετική. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι γιατί αυτό το πράγμα όταν είναι σε τοίχο έχουμε τόσο μεγάλη επιφάνεια που είναι εντός εισαγωγικών άχρηστη σε σχέση με το μοτίβο και γιατί αρχίζουμε από το πίσω και πιεζόμαστε ακόμα περισσότερο γιατί άμα αρχίζουμε από το γύρω-γύρω θέλει να πει ότι την ώρα που κάνετε το φρέσκο έχετε βάψει πρώτα το γύρω-γύρω και μετά πηγαίνετε στις λεπτομέρειες. Αυτό θέλει να πει ότι έχετε ολόκληρο λιγότερο χρόνο. Άρα είστε σίγουροι ότι κάνουμε έτσι στη τοιχογραφία? Α, τώρα οι δασκάλες μαζεύτηκαν. Παπά μαζεύτηκαν εδώ. Τι προσπαθώ να πω. Φανταστείτε τώρα ορθολογικά. Έχετε ελάχιστο χρόνο να ζωγραφίσετε ένα πράγμα. Στην πραγματικότητα γίνεται ακριβώς το ανάποδο. Διότι μετά το γέμισμα είναι εύκολο. Ενώ όταν είμαστε σε εικόνα, κάνουμε πρώτα αυτό και μετά. Αλλά στην εικόνα δεν έχουμε την τεχνική πίεση του χρόνου που θα στερνώσει. Γιατί φανταστείτε τώρα ότι βάζετε τον άνθρωπο στην πιο δύσκολη περίπτωση όπου θα τελειώσει με το πρόσωπο. Και εκεί άμα δεν το προλάβει έχει στερνώσει. Του λες κάνει πρώτα το πρόσωπο και μετά βλέπει μετά άλλο. Ενώ στην εικόνα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Γιατί το λέω αυτό? Θέλει να πει ότι η Βυζαντινή τέχνη έχει ενσωματώσει πολλά στοιχεία για τα οποία δεν δίνουμε μεγάλη σημασία. Δίνουμε μεγάλη σημασία σε επίπεδο κοινωνικό στη Βυζαντινή τέχνη όταν είναι αφιερωμένες. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κοινωνικό ελάττωμα. Ας πούμε, έχουμε μια εκκλησία που πρέπει να βάλουμε αγιογράφηση. Και η εκκλησία λέει θα ήταν καλό να δώσετε λεφτά για... Εδώ πέρα ξαφνικά όλοι ασχολούνται με το πού θα μπει η δικιά τους. Για μένα, σε επίπεδο κοινωνικό, είναι η μόνη φορά που οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πάντα πίστοι, είμαστε όλοι πίστοι, τότε ξαφνικά ασχολούνται με το πού θα πάει η εικόνα τους. Δεν λένε, ας πούμε, θα είναι στην εκκλησία, είμαστε εντάξει, θα είναι μπροστά, θα είναι στη γωνία, θα είναι από πίσω. Και το πιο ωραίο είναι ότι έχουμε και διαφορετικές τιμές. Στα λέω όλα αυτά με αγάπη, εντάξει, αλλά προσπαθώ να σας πω το εξής. Κανονικά μια εκκλησία, όταν μπαίνετε... Δεν το είχαμε σκεφτεί. Δεν μου πάρει, ωραία. Πάτε να πούμε. Δεν το έχουμε σκεφτεί. Δεν το είχαμε σκεφτεί. Μη μου πει ο Πάτερ ότι δεν τα ξέρει αυτά. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Στο τέλος. Άρα, λέω απλώς ότι κανονικά όταν υπάρχει μια παραγγελία για εκκλησία από την εκκλησία υπάρχει και ένας τρόπος. Δηλαδή, άμα το κοιτάξετε ας πούμε τώρα σαν μουσική, για μένα η εικόνα, η φορητή είναι μελέτη έως σονάτα.
Ενώ η Εκκλησία είναι αναγκαστικά συμφωνία. Είναι άλλα. Άρα, το πρόβλημα ποιο είναι. Η κλασική πιστή, εμείς δηλαδή. Όταν μπαίνουμε σε μια Εκκλησία, έχουμε μια πορεία μέσα στην Εκκλησία. Που είναι εντελώς κλασική. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα έχουμε κάποιους από εδώ που μας λένε ότι δεν πήραμε κερί. Δεν μας το λένε βέβαια, μας κοιτάζουν. Και νιώθησαμε, όχι αυτός εδώ, γιατί βλέπω αγχώθηκε. Δεν λέω εδώ, ο παπάς είναι από την άλλη πλευρά. Πώς μας περιμένει στο φινάλε. Δηλαδή είναι με το αντίδωρο. Είναι με το αντίδωρο και σου λέει, εγώ είδα ότι δεν ανάψες χέρι, εντάξει. Όχι, όχι, μιλάω για το πρακτικό κομμάτι, εντάξει, άρα πάτε να ανάψετε χέρι. Άρα η ιδέα ποια είναι, χαιρετάτε ή παίρνετε το χέρι. Σας έχω βάλει σε διλήμματα, την επόμενη Κυριακή θα δείτε, θα το σκεφτείτε, εντάξει. Και θα κοιτάζετε αν κοιτάζει. Άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι πηγαίνουμε προς μία εικόνα που είναι σχετικά κοντά, η οποία είναι εικόνα. Μετά πηγαίνουμε προς μία άλλη εικόνα. Μετά ή μπαίνουμε στη θέση μας και σταματάμε, γιατί όπως ξέρετε στην Ελλάδα εμείς είμαστε της Εκκλησίας προς το τέλος. Δύο φορές προς το τέλος. Και χρονικά, πολύ πιο πιστή προς το τέλος, αλλά και την ώρα της λειτουργίας προς το τέλος. Είναι μερικοί, ας πούμε, που είναι οριακά στο Πάτερ ημών. Ναι. Αντίδωρο. Βλέπω ότι υπάρχουν και πιο ειδικοί, εντάξει τώρα. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα για την Αλεξανδρούπολη, αλλά θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα μετά πηγαίνετε προς το τέμπλο, θυμάστε. Άρα κανονικά η πορεία είναι Χριστός, βλέπετε. Μετά πάμε. Βέβαια, δεν σας λέω το τυπικό που κάνετε όλη τη σειρά, όχι το ειδικά το βασικό. Τάκ, μετά πάτε απ' την άλλη, τάκ, και ο δεύτερος, ο Άγιος Εκκλησίας. Είμαστε εντάξει, το βλέπετε αυτό σαν κώδικος. Ρωτάω τώρα, πόσες φορές κοιτάζετε το ταβάνι. Μαζευτήκατε τώρα, μαζευτήκατε. Σου λέει τώρα αυτό δεν το περίμενα. Όλη η διαδρομή στην πραγματικότητα ξεχνάμε σχεδόν πάντα το ταβάνι. Άρα τώρα, ας πούμε, άμα είναι μονόκλητη, τρίκλητη, κρίκλητη κλπ, έχουμε μερικούς κώδικες που επειδή είναι αφιερωμένοι, ας πούμε, σε έναν Άγιο, αλλά είναι αφιερωμένοι, ας πούμε, και σε ένα κομμάτι της ιστορίας του Χριστού. Και βλέπουμε, έχει μια συνέχεια. Η Εκκλησία, όσο αφορά τη Βυζαντινή τέχνη, για μένα είναι ένα βιβλίο ανοιχτό για αυτούς που δεν ξέρουν να διαβάζουν. Αλλά μην το πάρετε στραβά όταν λέω δεν ξέρουν να διαβάζουν, εννοώ ότι. Εδώ είναι το πιο ωραίο για μένα, είναι ότι η Εκκλησία είναι φτιαγμένη για να διαβάζουν και αυτοί που δεν ξέρουν να διαβάζουν. Το βλέπετε τώρα. Άρα δεν προσπαθεί να διώξει κάποιον, να σου λέει ακόμα και να μην ξέρει να διαβάζει, μόνο και μόνο από την απεικόνηση καταλαβαίνει. Και γι' αυτό το βλέπετε, ας πούμε, έχετε δει εσείς ποτέ Άγιο Πέτρο με σπαθί? Ποτέ. Τον Άγιο Παύλο όμως θα τον δείτε με σπαθί. Τον Άγιο Πέτρο θα τον δείτε με κλειδιά, αλλά ποτέ τον Άγιο. Δηλαδή, οι μερικοί κώδικες που μπαίνουν μέσα στη Βυζαντινή τέχνη δεν αλλάζουν ποτέ για να μπορεί ο άλλος να λέει αυτός είναι αυτός, δεν είναι ο άλλος. Αυτοί εδώ οι κώδικες όμως που ξεχνάμε είναι ακριβώς το ίδιο μοτίβο με μια συμφωνία. Όταν γράφεται μια συμφωνία, τώρα μιλάω για κλασική μουσική, εντάξει, εσείς έχετε την τάση να την ακούτε έτσι. Φανταστείτε την παρτιτούρα, την ακούτε έτσι. Θα μου πείτε, ωραία, και πού μπορούμε να την ακούσουμε. Στην πραγματικότητα, ο συνθέτης δεν την έχει συνθέσει έτσι όλου. Όχι. Μερικές φορές μπορεί να σας κάνει τα βιολιά. Μετά αυτός επανέρχεται. Άρα, όταν κοιτάζετε λοιπόν πώς είναι μια εκκλησία, θα δείτε ότι έχει έναν κώδικα σε ποια σειρά τα έχει κάνει. Και ουσιαστικά αυτός προβλέπει έναν νοητικό, θρησκευτικό περίπατο μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή, άμα πάρετε την πορεία που θέλει ο Αγιογράφος, θα δείτε ότι θα σας πει μια ιστορία. Ενώ εμείς τι κάνουμε πάνω κάτω, αγοράζετε ένα βιβλίο και ανοίγετε τυχαία τις σελίδες και λέτε ότι θα διαβάσετε. Αυτό κάνουμε στην Εκκλησία. Διότι πολύ συχνά
θα πρέπει να πάτε με έναν ξένο, ο οποίος σας λέει, έχω μάθει ότι η εκκλησία σας είναι πολύ σημαντική και πηγαίνετε με αυτό και εκεί πέρα του κάνετε ξενάγηση και για πρώτη φορά στη ζωή σας βλέπετε μερικές εικόνες και λέτε, καλά, αυτή είναι εδώ, από πού την είδαμε, εγώ δεν έχω δει ποτέ. Και μετά πηγαίνετε, ας πούμε, στον παπά και σας λέει, αυτή είναι εδώ και 30 χρόνια. Δεν πέρασετε ποτέ από εκεί. Άρα, ο κώδικας. Πάντοτε να προσέχετε τις εικόνες που δεν προσέχετε. Κλείνω με αυτό. Σε μια εκκλησία θα δείτε ότι ο μεγάλος άξονας είναι έτσι. Που σημαίνει ότι, ας πούμε, άμα είναι τρίκλητη, άμα δεν πάτε μέσα από τον κεντρικό άξονα δεν βλέπετε τίποτα. Άρα μπαίνετε στο κεντρικό. Όταν λοιπόν κοιτάζετε, κοιτάζετε έτσι και στην καλύτερη περίπτωση κοιτάζετε έτσι και σηκώνεστε. Δεν γίνεται. Θα δείτε ότι άμα κάνετε μια περιστροφή 90 μοίρες και κοιτάξετε έτσι, θα δείτε άλλη ιστορία. Θα πείτε, καλά, σκέφτηκαν και αυτό. Πραγματικά σκέφτηκαν και αυτό. Που σημαίνει ότι τώρα έχετε έναν τρόπο ανάγνωσης αυτής της γραφής. Άρα η ανάγνωση που κάνουμε συνήθως, σας λέω ότι είναι πολύ απλοϊκή και δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στους κώδικες μιας ολόκληρης εκκλησίας και θεωρούμε απλώς ότι μια εκκλησία είναι ένα σύνολο εικόνων. Ενώ είναι μια σύνθεση εικόνων. Τεράστια διαφορά. Δηλαδή, έχετε εικόνες που είναι από τη μια μεριά και άλλες, οι οποίες μιλούν. Θα μου πείτε, αυτό δεν φαίνεται, αφού έχει κάνει μόνο αυτό. Ναι, αλλά έχουν διάλογο. Και θα δείτε ότι όταν θα κοιτάξετε λοιπόν δεξιά και αριστερά στο ίδιο ύψος, πολύ συχνά, ειδικά όταν έχουμε το βίο του Χριστού, έχουμε ισομορφισμούς. Δηλαδή, εκεί που θα βάλουμε αυτό, θα μου το κοιτάξετε, έτσι, και λέτε τώρα στο φίλο σας, τι έχει απ' την άλλη. Δηλαδή πολύ συχνά έχει ακριβώς αυτό που έχει η άλλη. Αλλά έχετε τώρα την εντύπωση ότι τη ζωγραφίζουμε, ας πούμε, έτσι. Καμία σχέση, γιατί την ώρα που τη ζωγραφίζουμε έτσι, ταυτόχρονα ξέρουμε τι θα μπει ανάποδα. Από τις δύο πλευρές. Άρα η σύνδεση γίνεται από τις δύο πλευρές. Επειδή τα μάτια μας είναι δύσκολο να κοιτάζουν περιφερειακά, εκτός αν κοιτάξετε έτσι, συνήθως εγώ το ονομάζω η θέση του ψάλτη. Δηλαδή ο ψάλτης κοιτάζει από πλάγια. Ενώ εμείς κοιτάζουμε έτσι. Η θέση του ψάρτη, φανταστείτε τώρα τη θέση του ψάρτη σε όλη τη διάρκεια. Και από την άλλη πλευρά. Και τώρα φανταστείτε ότι είστε εκεί οι δύο μαζί και κάνετε έτσι. Θα δείτε ότι αυτή η εκκλησία είναι το πρώτο στοιχείο και μετά πάμε στο κέντρο. Δεν είναι το κέντρο στα πλάγια. Εκτός, εμείς το χρησιμοποιούμε για θέματα τεχνικών, αν ήταν μονόκλητη και μετά έγιναν προσθέσεις, τότε βλέπουμε ότι δεν κολλάει η ιστορία με το άλλο και έχει γίνει μετά και βλέπουμε μόνο από την εικονογράφηση ότι υπάρχει μια διαφορά. Τώρα, όσον αφορά την εικόνα, την καθαρά φορητή, πρώτα απ' όλα πρέπει να θυμόμαστε το εξής. Κάθε φορά που ζωγραφίζεται, τώρα το λέω για τους πιο νέους, κάθε φορά που ζωγραφίζεται μέχρι να φτάσετε στο επίπεδο της γραφής, είναι μια αντίσταση. Σε τι? Στους εικονοκλάστες. Δεν το συνειδητοποιείτε αυτό, αλλά αυτό που ξεχνάμε, π.χ. γιατί στην ιστορία του Βυζαντίου, το χειρότερο που συνέβη στο Βυζάντιο ήταν οι εικονοκλάστες. Απλώς, επειδή το προσπεράσαμε, όχι και εύκολα, χρειαστήκαμε, και προσέξτε, όσο αφορά τώρα λίγο το πιο θρησκευτικό και το ηγετικό, είχαμε και αυτοκράτορα εικονοκλάστη και πατριάρχη εικονοκλάστη. Αν θέλω τώρα να σκεφτείτε ότι ας πούμε ότι είχε νικήσει αυτή η περίοδο. Καλά, εσάς δεν μιλάμε πια, αλλάζει τη δουλειά, δεν έχουμε... Και θέλω να σας πω το εξής. Δεν νιώθουμε πόσο σημαντικό
είναι αυτό το πλαίσιο, ενώ υπάρχει θρησκευτικά. Έχουμε και γιορτή της Ορθοδοξίας που ήταν εδώ. Αυτό όμως δεν το συνδυάζουμε ότι κάθε φορά που μπαίνουμε στο πλαίσιο της βυζαντινής γεωγράφησης, συμβάλλουμε στο αυτόν τον ίδιο αγώνα. Όμως έχουμε την εντύπωση ότι αυτό που κάνουν μερικοί, οι αχόμπι, οι διδασκαλοί, οι ενεμάθες, καμία σχέση για μένα. Για μένα είναι μια συνέχεια ενός αγώνα και τώρα επειδή ξέρετε ότι ασχολούμαι και με στρατηγική, το ξέρω έτσι είναι. Θα το περάσω λίγο διαφορετικά για να καταλάβετε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο αγώνας τώρα. Έχετε ποτέ σκεφτεί πως γεννήθηκαν οι εικονοκλάστες? Έχετε σκεφτεί ότι γεννήθηκαν σε μερικά θέματα του Βυζαντίου? Έχετε σκεφτεί ότι αυτά τα θέματα εντελώς στοιχεία είναι αυτά που συνόρευαν με περιοχές οι οποίες δεν είχαν καθόλου απεικόνηση? Έχετε συνδυάσει το γεγονός ότι αυτά τα ζούμε και τώρα? Έχετε λοιπόν συνδυάσει το γεγονός ότι ο αυτοκράτορας και ο πατριάρχης που ήταν από αυτά τα θέματα θεωρούσαν φυσιολογικό να μην έχουμε? Πολύ συχνά κάνουμε μια λαθασμένη ανάλυση και λέμε πάνω κάτω ήθελαν να βγάλουν τις εικόνες για να βάλουν τις δικές τους. Έχετε ακούσει αυτό το πράγμα? Το υπόβαθρο το αληθινό είναι ότι όταν βγάζετε τις εικόνες είναι η αρχή της απαγόρευσης της απεικόνησης. Εξ ολοκλήρου. Είναι απλώς ένα ενδιάμεσο. Μετά στη συνέχεια, αν είχε περάσει, δεν θα είχε μείνει απολύτως τίποτα. Άρα, όταν σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτός ο αγώνας που ξεπέρασε το Βυζάντιο απεικονίζεται στις εικόνες. Εγώ θα ήθελα να φανταστείτε τώρα τους Βυζαντινούς, τους δικούς μας, να σας βλέπουν τώρα σε μια σχολή γεωγράφησης. Πώς θα είναι αυτό? Α, τώρα το χαίρομαι διδασκάλους. Έως τώρα σου λέει, τι τώρα, θα πει κάτι καλό για μας. Ναι, αυτό είναι καλό. Τι εννοώ με αυτό? Δεν είναι απλώς ένα χόμπι του τύπου πάω για ζωγραφική, που μπορεί εσείς να το νιώθετε και ακόμα και μερικοί από τους μαθητές να το νιώθετε έτσι. Κάνετε κάτι που είναι πιο βαθύ από ό,τι νομίζετε. Και συμβάλλετε σε αυτόν τον αγώνα όπου είναι καθοριστικό το στοιχείο της απεικόνησης. Και έχει ενδιαφέρον γιατί άμα το σκεφτείτε, απεικόνηση έχει τη λέξη εικόνα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν κάνω αναπαράσταση του κόσμου και εγώ τώρα την απαγορεύω, σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αυτοί που δεν ξέρουν να διαβάζουν, δεν διαβάζουν. Σας αφήνω αυτούς. Άρα, επειδή δεν έχω πια απεικόνηση και δεν έχω ανοιχτό βιβλίο και για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν να διαβάζουν, τι να διαβάζω? Ξέρετε ποιο είναι το επόμενο στάδιο? Το επόμενο στάδιο είναι να βγάλετε εντελώς τις εικόνες και να πείτε ότι το μόνο που είναι σημαντικό είναι το κείμενο. Βλέπετε τώρα, το επόμενο στάδιο ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη από κανένα εκκλησιαστικό σώμα, διότι φτάνει να διαβάζουμε το κείμενο. Το επόμενο στάδιο είναι ότι δεν υπάρχουν Άγιοι. Επόμενο, δεν υπάρχει προφήτης. Διότι έχω άμεση επαφή με το Θεϊκό. Αυτό που σας περιγράφω δεν πέρασε σε μας. Αλλά πέρασε σε αυτό που ακούτε στο Ιράκ και στη Συρία. Είναι οι Ουαμπίτες. Οι Ουαμπίτες, άμα προσέξετε, όταν ακούτε μερικές κραυγές, δεν συμπληρώνουν ποτέ το σύνθημα που έχει δύο μέρη. Το δεύτερο κομμάτι δεν το λένε μόνο το πρώτο. Διότι δεν υπάρχει δεύτερο κομμάτι. Εγώ σου δεν υπάρχουν προφήτες, δεν υπάρχουν Άγιοι, δεν υπάρχει απεικόνηση, το κείμενο είναι χωρίς ερμηνεία. Όταν το σκεφτείτε τώρα ανάποδα, θα καταλάβετε γιατί εμάς μας βλέπουν ως εχθρούς. Ναι, εμείς έχουμε την εντύπωση ότι, παιδί μου, εντάξει, πώς ζωγραφίζουμε, τι κάνουμε. Όχι.
Επειδή εμείς συνεχίζουμε μια παράδοση που είναι πολύ παλαιότερη και θεωρούμε ότι αυτό είναι το πρέπον. Αλλά να ξέρετε ότι εμείς χαρακτηριζόμαστε ως οι άνθρωποι του βιβλίου. Τώρα το ερώτημα είναι αν το βιβλίο είναι με εικονογράφηση ή όχι. Και για αυτούς είναι. Που σημαίνει κάτι έχει ενδιαφέρον τώρα όσο αφορά το βιβλίο. Θυμάστε τώρα τι λέμε για τα απόκριφα Ευαγγέλια. Αλλά είναι μερικοί από εσάς που δεν τα έχουν διαβάσει καν. Δηλαδή νομίζουν. Στην πραγματικότητα, στη βυζαντινή τέχνη έχουμε απεικόνηση των απόκριφων Ευαγγελίων. Αλλά για όσους δεν το ξέρουν, ας πούμε, να αναρωτηθείτε πώς είναι δυνατόν εσείς να ξέρετε ποιοι είναι οι γονείς της Παναγίας. Σε ποιο Ευαγγέλιο το βρήκατε? Μαζέψανε τα σκάλες. Λέει, δεν βλέπετε, άμα ψάξετε την πηγή, θα ξέρω πάτε, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αναφορά στα τέσσερα. Είναι στα απόκριφα που είναι, ας πούμε, πιο, πώς θα το πω, πιο ανθρώπινα, πιο βιογραφικά, που έχουμε εκεί πέρα αναφορές. Άρα, όταν βάζετε εσπί, όταν εξηγείτε σε έναν μαθητή, θα το ζωγραφίσετε με αυτόν τον κώδικα, ούτε βρήκατε την απεικόνηση στην πρώτη. Συνήθως τη βρήκατε από άλλη απεικόνηση. Ωραία. Αυτός που τη βρήκε την πρώτη. Στο τέλος, για να βάλει το όνομα, πρέπει να το έχει δει γραμμένο. Δεν έβαλαν ονόματα τυχαία. Άρα, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Στην πραγματικότητα, η βυζαντινή τέχνη ενσωματώνει πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία η Εκκλησία τα γνωρίζει. Ο πιστός δεν τα γνωρίζει ακριβώς, γιατί δεν τα θυμάται ακριβώς το ιστορικό, το πλαίσιο, μπήκε αυτό, βγήκε το άλλο κτλ. Γι' αυτό σας λέω ότι η παράδοση που έχουμε σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι νομίζετε. Και μερικές φορές είναι πιο ισχυρή από εμάς. Η κωδικοποίηση που γίνεται μέσω της βυζαντινής τέχνης μας επιτρέπει να κάνουμε τι. Πρώτα απ' όλα να μας επιτρέπει να πούμε τι είμαστε. Ποιοι είμαστε. Κατά πόσο είμαστε συνέχεια άλλων. Κατά πόσο εξελίσσεται αυτή η παράδοση, γιατί πρέπει να υπάρχει μια διδασκαλία να παράγουμε και μετά να καταλάβουμε το εξής. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Είναι νεκρός. Όταν το βλέπουμε σαν αντιγραφή, το βλέπουμε μόνο το νεκρό. Αλλά ας πούμε, όταν λέμε νεκρές γλώσσες, ή ζωντανές γλώσσες, νεκρές γλώσσες, θεωρούμε αυτό είναι μια γλώσσα που είναι παλιά, τη μαθαίνουμε ακόμα, αλλά τέλος πάντων κανένας δεν συζητάει με αυτή τη γλώσσα. Εδώ λοιπόν, το θέμα της βυζαντινής τέχνης είναι ότι είναι ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται. Τώρα το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτό συμβάλλει στη συνέχεια της θρησκείας. Συμβάλλει απεριόριστα και μάλιστα ανήκει στα θεμελιακά στοιχεία, διότι η θρησκεία μας, η πίστη μας, βασίζεται στην ιδέα ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των ανθρώπων. Τώρα σας φαίνεται να είναι λίγο αυτονόητο αυτό. Να ξέρετε ότι αυτό δεν ισχύει σε όλες τις θρησκείες. Υπάρχουν θρησκείες, ότι έχουν διαφορετικές κάστες μάλιστα. Εμείς λοιπόν είμαστε όλοι οι ίδιοι και ακόμα και αν δεν μπορούμε να διαβάσουμε, έχουμε βρει έναν τρόπο, όπως είπαμε, να διαβάζουν για αυτοί που δεν διαβάζουν. Που σημαίνει ότι η πρόσβαση στο κείμενο γίνεται μέσω του αντικειμένου. Τεράστια σημασία αυτό, διότι ουσιαστικά είναι το ίδιο με το Ιερό Ευαγγέλιο. Ας πούμε, τι είναι το πιο ιερό, το Ευαγγέλιο ή το Εξώφυλλο. Βέβαια, μερικοί θα πούν το Εξώφυλλο. Το ξέρετε, ας πούμε, πόσο έχετε στην Εκκλησία, έχετε το Ευαγγέλιο που είναι μέσα, εντάξει, είναι πολύ ωραίο κτλ. Και από κάτω, όταν λέω Εξώφυλλο, εννοώ την θήκη μέσα στην. Πώς? Το δέσιμο. Ναι, το δέσιμο. Άρα, το δέσιμο, να καταλάβετε, ότι έχει αποκτήσει αξία, για ποιο λόγο. Όχι, μην το... Άκουσα τη φωνή ενός στρατηγού και κατάλαβα ότι είναι άλλο πλαίσιο. Όχι.
Είναι επειδή προστατεύει το κείμενο. Πρώτα είχαμε προστασία. Για μας, στρατηγική, το βλέπουμε πιο πολύ το δέσιμο, σαν θώρακας. Είναι το προστατευτικό κάλυμα. Σιγά σιγά ο θώρακας απέκτησε απεικόνιση και στον ίδιο το χώρο. Ο αρχικός στόχος είναι πώς να διατηρηθεί το βιβλίο. Φανταστείτε τώρα να σας μείνει μόνο ο θώρακας και μέσα να σαπίζει. Το φαντάζεστε. Αυτό ο πάτερ θα έκανε κολουτούβες. Αυτό που σου λέει. Άρα, λέω λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι αν ο θώρακας σιγά σιγά έγινε πιο σημαντικός, είναι επειδή το πιο σημαντικό είναι το κείμενο μέσα που προστατεύεται. Άρα, αν θέλετε, η πανοπλία του βιβλίου έγινε σιγά σιγά ιερή, επειδή αυτό που προστατεύει ήταν ιερό. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι δικοί μας που πέθαναν επειδή προσπαθούσαν να σώσουν βίβλο. Τόσο απλό, γιατί εμείς τώρα να ρωτιόμαστε αν πρέπει να έχουμε βίβλο στο σπίτι μας. Σε αυτό το επίπεδο έχουμε φτάσει. Δεν λέω για τα σχολεία. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Και να τα ρωτιόμαστε ποια είναι η αξία. Ενώ είναι αυτό που μας συμβολίζει. Λέω λοιπόν τώρα. Τώρα θα πω πράγματα που θα σας στεναχωρήσουν, εντάξει. Ότι έχετε αντέξει, άμα είναι σβήνουμε τα φώτα και φεύγετε στο ενδιάμεσο. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που αγοράζουν εικόνες. Γιώργο, δεν τους είχες προειδοποιήσει, δεν δώσουν. Ωραία. Άρα, στην πραγματικότητα, περάτε και την καλή περίοδο. Άρα, προσπαθώ να σας πω το εξής. Αυτοί που αγοράζουν εικόνες, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί συνεχίζουν μια παράδοση την οποία οι ίδιοι δεν κατέχουν. Μερικές φορές βέβαια και οι ίδιοι, άμα ξέρουν καλά, θα πάρουν από κάποιον που ήταν ένας δάσκαλος. Αλλά τώρα εκεί που είναι που θα σας δυσαρεστήσω, είναι ας πούμε ότι έχουμε μερικά σπίτια που έχουν εικόνες και έχουν όλες το ίδιο όνομα. Το έχετε πάει ποτέ σε τέτοια σπίτια. Αλλά πάτε στο σπίτι του φίλου σας του Κωνσταντίνου και έχει μια σειρά από Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Κωνσταντίνος. Ποτέ δεν το έχει δει αυτό. Α, μερικοί μαζεύεστε, α. Είπα Κωνσταντίνο τυχαία, εντάξει, μην το πάρετε στραβά. Ρωτάω τώρα, όταν έχετε συνεχώς την ίδια εικόνα, είναι η παράδοση. Τώρα μαζευτήκατε κοινωνικά. Στην πραγματικότητα τι κάνουμε, συνήθως βάζουμε ας πούμε την εικόνα μας, την εικόνα της γυναίκας μας, του άντρας μας, ξέρετε αυτό που κάνουμε, άντε τα παιδιά, και ρωτάω πόσοι από εσάς έχουν εικόνες που δεν έχουν ονόματα του σπιτιού. Μην το απαντήσετε, μην εκτεθείτε, εντάξει, ωραία. Λέω απλώς ότι η αλλίωση της θρησκευτικής παράδοσης μπορεί να οδηγήσει σε έναν εκφυλισμό. Γιατί μετά αυτό λέγεται συλλογή. Λέγεται μια συλλογή εικόνων. Και γι' αυτό εγώ το βλέπω χαρακτηριστικά. Αν κοντά στις εικόνες σας δεν έχετε αυτό. Σηκώνω τώρα γιατί μερικοί δεν βλέπουν. Άμα δεν έχετε αυτό κοντά στις εικόνες. Κανονικά θα πάρουν αυτό το κατήλιο. Σας βοήθησε ο παπάς, τέλος πάντων έχετε δεύτερη ευκαιρία. Ρωτάω τώρα, άμα δείτε έναν τοίχο που είναι γεμάτο από τα ίδια ονόματα και δεν έχει κανένα κανείς, λέτε, είναι θρησκευτικό. Είναι αυτό η συλλογή, εντάξει. Αλλά προσπαθώ να σας πω το εξής. Αν πραγματικά πιστεύετε και δεν εκφυλίζετε την πίστη σας, οι εικόνες που πρέπει να έχετε στο σπίτι σας πρέπει να είναι μία σύνθεση. Και όχι το ίδιο. Ενώ πολύ συχνά, το κάνουμε ας πούμε και διάφοροι κάνουν πάνε σε ένα σπίτι για ένα δώρο και δίνουν σαν εικόνα τον Άγιο του οικοδεσπότη. Αυτό τώρα φανταστείτε να έχουν πολλούς φίλους, ξαφνικά θα βρεθούν δεν ξέρω πόσες εικόνες ακριβώς οι ίδιες. Ρωτάω, από ποιο σημείο και μετά θα πείτε ότι είναι εκφυλισμός. Βλέπετε, αυτή είναι η δυσκολία.
Προσπαθώ να σας πω το εξής. Ας πούμε, φανταστείτε μια εκκλησία, εντάξει, που έχει εικόνες που είναι από τον ίδιο Άγιο παντού. Ρωτάω, είναι εκκλησία? Εδώ απαντάτε αμέσως. Είναι όμως, είναι πονηρή όμως. Είναι το έχουμε λάδι. Αν το σε ένα σπίτι να είναι πολλές φορές το ίδιο, δεν πειράζει. Θα την έτσι στο σπίτι, τι να πω. Άρα, προσπαθώ να σας πω το εξής. Άμα υπάρχει η επανάληψη της απεικόνησης, ακόμα και με διαφορετικό τρόπο, αλλά είναι το ίδιο μοτίβο, στην πραγματικότητα είσαστε απλώς σε ένα πλαίσιο κοινωνικό και σε ένα πλαίσιο συλλογής, που δεν έχει πια καμία σχέση με αυτό. Και θα δείτε, θα σας το λέω αυτό, γιατί το έχω δει και σε άλλες θρησκείες, που αγοράζουν βυζαντινές εικόνες και τις βάζουν, προσέξτε τα πω τώρα για να νευριάσετε, και τις βάζουν ακριβώς όπως τις βάζουν μερικοί δικοί μας που λένε ότι είναι πιστοί. Και τώρα θέλω να φανταστείτε, ας πούμε, ότι έχετε έναν ξένο, ο οποίος σας αγοράζει μια εικόνα και σας λέει, έχετε και καντήλι. Θα πες, τι ξέρεις, φαντάζομαι εδώ, εντάξει. Βλέπω ότι δεν πουλάνε καντήλια. Ψυχώς που είναι, εντάξει. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ με αυτό ότι αν πραγματικά το συμπληρώνετε, σαν κωδικοποίηση, είναι ότι άμα δεν έχουμε αυτό με το άλλο, σημαίνει ότι δεν είμαστε του αυτό. Εγώ τώρα λειτουργώ βοηθητικά, εντάξει, σας λέω, επειδή δεν με καλέσετε την Κυριακή, Κυριακή είναι πιο δεξιά, εγώ σας λέω τις άλλες μέρες, ας πούμε, τι κάνω. Γιατί είναι μερικοί που είναι πιστοί μετά το πατεριμόν ή πριν το αντίδωρο. Εκεί πέρα έχουν σούπερ πίστη. Μετά για όλη την εβδομάδα πρέπει να ξεκουραστούν, ξαναβγαίνουν στα κλασικά, ζουν κανονικά και μετά ξανά είναι πιστοί εκεί μέσα. Τι εννοώ με αυτούς τους κώδικες? Δεν θέλω να το πάρετε μόνο με χιούμορ, το πιστεύω πιο πολύ από ό,τι νομίζετε. Εννοώ ότι ένας κώδικας που εκφυλίζεται ουσιαστικά μπορεί να είναι και χειρότερος από έναν κώδικο που δεν πιστεύετε. Γιατί μπορεί κάποιος να το σέβεται. Εντάξει, έχετε ένα κείμενο, ας πούμε είναι από άλλη θρησκεία, γιατί θα πάτε να το κάψετε, εντάξει, δεν είμαστε βαρβαροί, το αφήσετε, το σεβαστείτε. Ρωτάω τώρα, άμα κάνετε ακριβώς την ίδια κίνηση με αυτό που είναι από την άλλη θρησκεία με τη δικιά σας, τότε είστε από την άλλη θρησκεία. Είναι μια κωδικοποίηση, καταλαβαίνετε. Άρα, ο σεβασμός προς τους άλλους δεν σημαίνει ότι πιστεύω ακριβώς το ίδιο, αλλά άμα εγώ είμαι στο πλαίσιο απλώς του σεβασμού και της συλλογής, τότε γιατί λέω ότι είμαι πιστός? Το ίδιο λοιπόν τώρα θα πούμε για τους αγιογράφους τους ίδιους. Οι αγιογράφοι, εγώ έχω συναντήσει, γιατί ήμουν και πρόεδρος Καλλιτεχνικής Επιτροπής, καταλαβαίνετε τι έχω δει. Έχουμε αγιογράφους που γίνονται αγιογράφοι γιατί ήθελαν να γίνουν ζωγράφοι και δεν τα βγάζουν πέρα, και σου λέμε την αγιογραφία, αφού θα είναι το ίδιο, θα τα βγάλω πέρα. Αυτό είναι, για μένα είναι μεγάλη κατάντια, γιατί θέλει να πει ότι εκφυλίζω ένα πράγμα που είναι εντελώς καταντήγει, εντελώς βιοποριστικό, και λέω επειδή είναι και πιο εύκολο, θα κάνω συνεχώς τα ίδια. Και μετά το θέμα είναι ότι ο άλλος που είναι πραγματικά πιστός, μα δεν το παίρνει, γιατί βλέπει ότι δεν έχει μεράκι. Δεν είναι πραγματικά έργο. Έχετε δει επίσης όσο αφορά τις εικόνες, ότι έχουμε πολλές εικόνες που είναι και αντίγραφα, φαξιμιλέ. Γιατί είναι απλώς μια φωτοτυπία η οποία τολμούν και μας λένε μετά, καλά, εσείς θα πρέπει να χάρετε τα μαλλιά σας κάθε φορά που το βλέπουμε εδώ, χειροποίητη εικόνα, χειροποίητη, που σημαίνει ότι κόλλησα το χαρτί από πάνω με χειροποίητη κόλλα, το κόλλησα, και από πάνω γύρω-γύρω έβαλα και χρυσό, και λέει, αυτό ήταν, δηλαδή είναι απίστευτο για μένα. Το γεγονός ότι τολμάς να πεις χειροποίητο και μετά να βάλεις και επιχρυσωμένη, λες καλά, ποιον κορυδεύεις. Το πιο ωραίο είναι ότι όλος το παίρνει και λέει, τι θα πάρω αυτή, αυτή είναι φθηνή. Βέβαια είναι φθηνή και δεν λέγεται εικόνα. Αγοράζε χρυσό άμα θες. Μόνο του. Άρα, και να είμαστε σοβαροί. Προτιμώ ανθρώπους που θα αγοράσουν μία ή δύο εικόνες, που είναι κάποιες αξίες και πραγματικά είναι αγιογράφηση, από απλούς ανθρώπους που το παίρνουν και είναι αντίγραφο. Και δυστυχώς, το λέω τώρα και για τον παπά προς το τέλος, δυστυχώς ακόμα και στα μοναστήρια μας το κάνουν. Έχετε μία φλούδα, εντελώς κολλημένη, και σας λέει αν δεν μπορείτε πάρτε από αυτό. Μα άμα δεν μπορώ να πάρω ένα ξύλινο σταυρό, προτιμώ.
Καταλαβαίνετε. Τι εννοώ με αυτό. Άμα σας έδιναν ένα σταυρό του Χριστού και του έλειπαν δύο κομμάτια, θα το παίρνετε. Εκεί όμως ήταν πιο φθηνό. Δηλαδή ο εκφυλισμός δεν τον βλέπουμε που είναι. Και να είμαι ειλικρινής, εγώ προτιμώ τον σταυρό όταν έχει τον εσταυρωμένο. Όχι τον σταυρό από μόνο του. Γιατί άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, όσοι από εσάς αγοράζουν μόνο τον σταυρό, είναι ότι αγοράζετε μόνο το εργαλείο του βασανιστήριου και ξεχνάτε ποιος ήταν πάνω. Δηλαδή, αν μην μπερδευόμαστε, η ιδέα του σταυρού είναι να μας δώσει την κωδικοποίηση της θυσίας. Άμα δεν βλέπω πια καμία θυσία και απλώς βλέπω μια απεικόνηση ενός σταυρού, τι σημαίνει. Φανταστείτε λοιπόν, ας σας το πω αλλιώς. Πάμε σε μια εκκλησία, σας βαπτίζω εγώ τη σταύρωση, αλλά δεν βάζω τον Χριστό. Α, ιδέο, κολλήσατε. Μα δεν είναι αυτό που παίρνετε στο σπίτι σας. Ενώ εσείς με στην εκκλησία δεν θα το αποδεχόσασταν με τίποτα. Θα έλεγα, μα είναι δυνατόν να μην ζωγραφίσει τον Χριστό, πώς είναι δυνατόν. Και προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι όταν έχουμε μία πίστη που είναι τόσο μεγάλη σε βάθος χρόνου, έχει μερικούς κωδικούς. Όταν αυτούς τους κωδικούς τους ξεχνάμε, είναι καλό να έχουμε ανθρώπους που μας τους εξηγούν, είναι καλό να έχουμε ανθρώπους που μας εξηγούν το τεχνικό κομμάτι και μετά επανερχόμαστε και μετά δίνουμε πιο μεγάλη σημασία. Ας πούμε. Για τον Πάτερ. Αυτή εδώ μπροστά οι δύο. Αυτός έχει την φάτσα πιο πολύ του Παύλου και αυτός πιο πολύ του Πέτρου. Τώρα, φταίτε εσείς ή όχι. Όχι. Τι εννοώ με αυτό. Ακόμα και το μαλλί είναι μια κωδικοποίηση. Θα το λέω για τους ανθρώπους τώρα που δεν έχουν πολύ μαλλί. Να ξέρετε ότι στη Βυζαντινή τέχνη αυτοί που δεν έχουν πολύ μαλλί είναι οι πιο έξυπνοι. Ξεχνιαστήκατε οι δασκάλες. Για να ψάξετε τώρα. Τόσο ξέρετε, δεν είπε τίποτα, θα δει. Στην πραγματικότητα το σκεφτείτε. Όταν έχετε μαλλί που είναι παντού, είναι πολύ νέος ή δεν είναι αυτό που είπα τώρα. Εντάξει. Όταν μετά σιγά σιγά το μαλλί εξαφανίζεται στο μπροστινό μέρος και σιγά σιγά το λέω για σαν να θυμηθείτε, αυτές οι δύο γραμμές τις βλέπετε που εμφανίζονται. Ωραία. Και μετά το top είναι σχεδόν τίποτα, εδώ αυτές οι δύο γραμμές και μία μικρή τούφα εδώ. Αυτή η κωδικοποίηση είναι ότι αυτός δεν είναι μόνο Άγιος κλασικά, θα είναι και σοφός, θα το δείτε ας πούμε... Άρα, γιατί το ξεχνάμε αυτό. Ενώ φαίνεται αυτή η κωδικοποίηση. Άρα θέλω να πω τι. Ότι μερικά πράγματα, επειδή έχουν διάρκεια αιώνων, έχουμε κοιτάξει και μερικές λεπτομέρειες που εμείς δεν τις δίνουμε μεγάλη σημασία. Ενώ υπάρχει αυτή η μεγάλη σημασία, γιατί αυτή η κωδικοποίηση καταγράφει μια ιστορία. Άρα τώρα θέλω σε κάποια φάση πρέπει να κλείσω, Γιώργο. Ναι. Εντάξει, να το σκεφτώ τώρα. Εντάξει, εδώ. Λοιπόν. Άρα, θέλω να σκεφτείτε το εξής. Η ιστορία είναι ο μόνος τρόπος να κρατήσετε το παρελθόν σας ζωντανό. Οκ, το ξαναλέω. Δεν έχετε ιστορία, αλλά δεν έχετε γραφή. Μιλάω εντελώς ονομαστικά και ετυμολογικά. Που σημαίνει το παρελθόν σας ξεχνιέται. Μετά εμφανίζεται η ιστορία, καταγράφει το παρελθόν. Μπορεί τώρα το παρελθόν να ξεχαστεί ως παρελθόν, ζωντανό, αλλά μετά ξαναδιαβάζετε την ιστορία και λέτε τότε έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Εντάξει. Θέλω να σκεφτείτε τώρα ότι η Βυζαντινή τέχνη έχει το ίδιο στοιχείο. Δηλαδή, επειδή σας είπα ότι είναι μια γραφή και για αυτούς που δεν γράφουν και δεν διαβάζουν, είναι ένας τρόπος να μην ξεχάσουμε την ιστορία μας. Και την ιστορία μας σε επίπεδο πίστης. Ακόμα πιο θεμελιακό. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, τι βλέπουμε. Είναι αυτό που λέω μερικές φορές, ξέρετε, όταν έχουμε μια κηδεία, οι πιο νέοι πάνε να δουν τους πιο παλιούς και τους λένε τι κάνουμε συνήθως. Πριν δεν έχουμε ενημερωθεί, αλλά μετά, επειδή οι πιο παλιοί έχουν ζήσει μερικές κηδείες, τους λένε κάνουμε αυτό, κάνουμε αυτό, κάνουμε αυτό. Εδώ λοιπόν, όσο αφορά τώρα την κωδικοποίηση της Βυζαντινής τέχνης, είναι ότι όταν δεν ζωγραφίζετε, όταν δεν αγιογραφείτε ή όταν δεν
έχετε στο σπίτι σας αυτές τις εικόνες, είναι πολύ σπάνιο να δώσετε τόση μεγάλη αξία σε αυτές τις λεπτομέρειες. Ή πρέπει να είστε στη ειδική του τομέα που είστε μελετητές. Λέω απλώς ότι ο καθένας μας είναι υπεύθυνος για αυτή τη διάδοση της παράδοσης, όχι μόνο της διατήρησης, γιατί η διατήρηση θα ήταν μόνο το κερί, παίρνω το φως, ανάβω μόνο σε έναν, αλλά θα είναι ο πολλαπλασιασμός. Δηλαδή, όταν στο σπίτι σας θα έχετε εικόνες με το καντήλι και θα μπορείτε να δείχνετε στον άλλον ότι κοίτα αυτή η εικόνα, κοίτα η λεπτομέρεια, κοίτα το μαλλί, κοίτα αυτό, κοίτα αυτό, ο άλλος που το ακούει, που είναι πιο νέος, λέει, έχει όλα αυτά. Ενώ στην αρχή το μόνο που πράγμα θα κοιτάξει είναι πώς λέγεται η εικόνα. Ο αγίου τάδο. Σταματάμε εδώ. Ωραία. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Αν στο σπίτι σας έχετε εικόνες με διάφορα ονόματα, εντάξει, αλλά βγήκαμε από το και δεν έχετε ποτέ εικόνα του Χριστού. Τι σημαίνει? Βλέπετε, μερικές φορές ξεχνάμε την ουσία ότι οι Άγιοι έχουν νόημα μόνο επειδή αποτέλεσαν παράδειγματα προς μίμησης σε μία πίστη. Αυτή την πίστη όμως ένας είναι ο δημιουργός. Άμα βάζετε μόνο τα μοντέλα προς μίμηση, αλλά δεν έχετε τον αρχικό, για ποιο πράγμα μιλάμε ακριβώς? Αν τώρα δεν θέλω να στεναχωρηθείτε, απλώς να πάτε να αγοράσετε εικόνες αν σας λείπουν μερικές από αυτά που είπα, διότι αλλιώς, χωρίς να το ξέρετε, εκφυλίζετε αυτές που έχετε. Άρα, προσπαθούσα να σας πω με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό και όχι μόνο της εκκλησίας ή των δασκάλων σας, ότι η συνέχεια αυτής της βυζαντινής τέχνης είναι πιο σημαντική από ό,τι νομίζετε. Δεν είναι τόσο τυπική όσο νομίζετε και εξαρτάται από εσάς πώς η ουσία θα το βάλετε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Άρα, εγώ όταν άρχισα να τελειώνω με τον Γιώργο λέγοντας το εξής, σε κάποια φάση ο Γιώργος μου λέει, δάσκαλε, να κάνω αγιογράφηση. Λέω, βεβαίως να κάνεις. Βεβαίως να κάνεις, γιατί θα το χρειαστούμε. Θυμάσαι, Γιώργο, αυτή η έκφραση. Του φάνηκε λίγο παράξενο να του πω, βεβαίως, γιατί θα το χρειαστούμε. Τους περίμενε, τύπου, να πω, μαθητή, κάνω το, εντάξει, είναι ωραίο χόμπι. Δεν του είπα αυτό. Και του είπα με την έννοια, και γι' αυτό χαίρομαι, που τον βοηθάτε, την έννοια ότι ο μαθητής όταν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία και μετά εφόσον μάθει από τις δασκάλες, μετά όταν θα επιλέξει κάποιον, θα είναι ένα στίγμα. Και αυτό το στίγμα θα είναι μια ενίσχυση. Και είναι δυνατόν, ας πούμε, με αυτά που με ακούσατε να λέω, να μην περιμένω από το μαθητή μου να ζωγραφίσει τον Χριστό, να ζωγραφίσει μόνο ο Άγιος, επειδή ας πούμε στο γύρο του έχει μόνο αυτές που θα πουλήσουν, οι άλλοι δεν είναι. Μα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Πρέπει πρώτα απ' όλα να εφοδιάσει την ίδια του την οικογένεια και μετά στη συνέχεια να αποτελέσει ένα παράδειγμα για τους άλλους, διότι είναι στοιχείο το οποίο το βλέπετε κάθε φορά που πάτε στη λειτουργία, στο οποίο δεν δίνεται τόσο μεγάλη σημασία. Ενώ πρέπει να σκεφτείτε ότι είναι κείμενο γραμμένο για αυτούς που δεν διαβάζουν, το οποίο συμπληρώνει τον λόγο του παπά, ο οποίος το λέει φωναχτά για αυτούς που δεν διαβάζουν. Γιατί είναι πολύ απλό. Μόλις σκεφτείτε ορθολογικά. Έρχεται ο παπάς, κάνει μια καινοτομία και σας μοιράζει σε όλους όλα αυτά που θα πει. Το βλέπετε. Δεν είναι. Γιατί να τα δει φωναχτά τότε μετά? Τι εννοώ με αυτό? Η βυζαντινή τέχνη ενισχύει τον λόγο και ενισχύει την λειτουργία, απλώς θα ήταν καλό να την βλέπουμε. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πώς βλέπει ο παπάς. Ο παπάς όταν είναι σε μια εκκλησία που δεν έχει αγιογραφήσεις, κάνει ό,τι μπορεί για να έχει. Άρα για μένα ο παπάς συνοδεύει τον Χριστό και τους Αγίους.
Άμα δεν γίνει εκεί, θεωρεί ότι η Εκκλησία τη λείπει κάτι. Και γιατί τη λείπει κάτι, τη λείπουν ουσιαστικά οι κάτοικοι. Αυτοί που ζουν μέσα στην Εκκλησία πάντα, οι οποίοι είναι αυτοί που σας λένε ελάτε. Άμα δεν έχει κανένα. Και γι' αυτό το βλέπετε τώρα, θέλω να μιλήσω για τους Έλληνες της Διασποράς. Θα δείτε τα πρώτα πράγματα που κάνουν οι Έλληνες της Διασποράς, όπου και να πάνε, είναι να φτιάξουν μια εκκλησία. Μπορεί να μην έχουν λεφτά, να τα μαζεύουν, να κάνουν οικονομίες. Άμα κοιτάξετε λίγο, και εγώ έχω ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, κοιτάξτε λίγο τα οικονομικά τους. Το πώς μπήκαν μέσα για να φτιάξουν μια εκκλησία, οι οποίοι μπήκαν όλοι, χτίσεις, φτιάχνουν τα λεφτά, και μετά στο τέλος καταρχήν και τι κάνουν, και μετά αρχίζουν να κάνουν, ας πούμε, ένα γεροκομείο, ένα τάδο, ένα άλλο. Ενώ θα μπορούσατε να μου πείτε γιατί δεν κάνουν ανάποδο. Διότι επειδή είναι στο εξωτερικό και είναι μόνοι τους, είναι το σημείο αναφοράς. Εμείς επειδή είμαστε εδώ στο εσωτερικό και έχουμε σημείο αναφοράς παντού, σιγά σιγά ξεχνάμε ότι είναι σημείο αναφοράς. Είναι το ίδιο με την Αλεξανδρούπολη. Όταν είστε μόνο εμείς στην πόλη και δεν πάτε ποτέ σε καράβι, δεν κοιτάτε πια το φάρο. Ενώ αυτός που είναι σε καράβι, λέει, πω, τι ωραίο φάρο έχετε. Βλέπετε. Άρα, τελειώνω εδώ λέγοντας ότι μην ξεχνάτε την διάδοση, αλλά δεν έχει μόνο τα κεριά, έχει και τις εικόνες. Αυτό ήθελα να σας πω, να σας κουράσω παραπάνω, καλή συνέχεια και καλές διορθωτικές κινήσεις στο σπίτι. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ μέρος και το